Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά μας, απόψε, ο κύριος Στόλης Βοσκόπουλος. Καλώς ήρθατε στο Πριβέ. Καλώς σας βρήκα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και όλα τα καλά επίσης να σας έρθουν αυτό το χρόνο. Και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν περάσει 2 χρόνια, κύριε Βοσκόπουλο, από την προηγούμενη μας συνάντηση. Mm. 2 χρόνια και έχω την αίσθηση ότι έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα που δεν είχαμε πει. Και εγώ νομίζω ότι και όταν θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, πάλι θα έχουν μείνει πάρα πολλά που θα τα πούμε την άλλη φορά. Όχι, δεν θέλω τέτοια να μου λέτε από την αρχή. Τι σημαίνει? Θέλω... Ότι θέλετε να τα πούμε όλα σήμερα. Θέλω σήμερα να μου πείτε πράγματα που δεν ξέρω για εσάς καταρχήν. Ακόμα και αν μου αφήσετε στο τέλος της εκπομπής πράγματα που θα μου πείτε στην επόμενη μας συνάντηση, που ελπίζω βέβαια να μην είναι μετά από 2 χρόνια. Όλο και κάτι υπάρχει που δεν το έχω πει. Εντάξει. Ναι, είναι μια ζωή πολύ τάραχη, πολύ. Πολύ, από όλα τα πολλά, μεγάλη ζωή, γιατί είναι και τα χρόνια περασμένα και φυσικό είναι να υπάρχουν πολλά να πει κανείς. Πώς θα τη χαρακτηρίζετε? Δύσκολη ζωή, ενδιαφέρουσα ζωή, ένα χαρακτηρισμό. Πολυπίκυλη. Ξέρετε γιατί στην αρχή είπα ότι έχουμε αφήσει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε πει? Γιατί τα τελευταία χρόνια είχα την αίσθηση ότι μας είχατε ξεκόψει από το παρελθόν σας. Έχω μάθει όμως ότι αποφασίσατε να γράψετε τη βιογραφία σας. Είναι 2 χρόνια τώρα που την έχω ξεκινήσει. Πιεζόμουν από πολύ κόσμο και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτός είναι και ο λόγος που άρχισα, δηλαδή. Άκουγα συνεχώς να... Σαν να πιεζόμουν, ας πούμε, ότι γιατί δεν γράφεις εσύ τι... και γιατί δεν γράφεις, δεν γράφεις, και κάποια στιγμή λέω, δεν το κάνω κι εγώ, ξέρω. Μήπως ήρθε η κατάλληλη στιγμή? Δηλαδή αισθάνεστε μέσα σας μήπως ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να κάνετε μια αναδρομή σε όσα έχετε ζήσει? Όχι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι για ένα διάστημα υπήρξε όχι ένας αφορισμός, αλλά δεν θέλετε να σκεφτείτε και να θυμηθείτε μαζί μας και να θυμίσετε και σε εμάς πράγματα τα οποία έχετε ζήσει στο παρελθόν. Μήπως έφτασε αυτή η στιγμή και αισθάνεστε εσείς ότι θέλετε να τα μοιραστείτε με όλο τον κόσμο αυτά? Καταρχήν, ένας από τους σοβαρότερους λόγους που δεν ήθελα ποτέ να κάνω αυτό το πράγμα, να κάνω αυτό το βιβλίο, να γράψω τη ζωή μου, ο σοβαρότερος λόγος είναι το ότι το θεωρώ σαν απολογισμό. Και απολογισμό σημαίνει κάτι τελείωσε. Και επειδή εγώ δεν αισθάνομαι ότι... Γράψτε κεφάλαιο πρώτο. Τελείωσε κάτι και δεν είμαι έτοιμος για απολογισμό. Ναι, κεφάλαιο πρώτο. Έχει γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς έχει γίνει, κεφάλαιο πρώτο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν αποφάσιζα. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι μήπως είχε έρθει η στιγμή. Όχι, δεν έχει έρθει η στιγμή. Δεν ξέρω όμως γιατί άρχισα. Και να που δεν είχε έρθει η στιγμή. Γιατί άρχισα και δεν μπορώ, όχι να τελειώσω, αλλά ούτε να προχωρήσω δεν μπορώ. Τι είναι, τη σταματήσατε κάπου? Έχει σταματήσει κάπου. Πού? Κοιτάξτε, έχω φτάσει στην ηλικία των 20 χρόνων περίπου, ας πούμε. Στην αρχή δηλαδή σχεδόν, ναι, ακόμα. Έχει πολύ... Μετά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μέχρι τότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μέχρι τότε, μέχρι και εγώ, ας πούμε, που το έγραψα, δεν ήξερα ότι θα έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως δεν βγάζουμε τον τίτλο από την αρχή, αλλά... Τον έχω βγάλει εγώ τον τίτλο. Α, ωραία, ποιος είναι? Έτσι απλά. Ωραία, έχουμε και ξέρετε διέλυση. Γιατί το λέω. Μπορεί να μην κάνει εντύπωση ο τίτλος. Αν θα σε εξηγήσω όμως γιατί. Κάνει εντύπωση το ποιος το γράφει. Δεν ήθελα να το γράψει συγγραφέας. Δεν ήθελα να έχει να δίνει, ας πούμε, την εντύπωση του λογοτεχνικού έργου. Ένα καλογραμμένο, ένα απλό καλογραμμένο. Ήθελα να διηγηθώ τη ζωή μου εγώ έτσι απλά. Καταλάβατε. Έτσι απλά όπως μιλάω. Και σκέφτηκα ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τίτλος. Έτσι και απλά. Ξεκινήσατε από τα πρώτα χρόνια, έτσι, όπου ήσασταν, από ό,τι είχα διαβάσει, ο μοναχογιός σε μια οικογένεια μεγάλη με κορίτσια. Όλα κορίτσια, το μόνο αγόρι εσείς, πολύ κακομαθημένο παιδί. Δεν θα μείνω σε αυτά, γιατί φαντάζομαι θα ήσασταν πάρα πολύ κακομαθημένο. Όχι και καθόλου, τώρα με τόσα κορίτσια μέσα στο σπίτι, ο Κανακάρης, φαντάζομαι ότι μόνο υποκλήσεις δεν θα κάναμε μέσα εκεί. Τέλος πάντων, ας μην το σύντρισμα. Οικογένεια εννοώ. Ας μην το σύντρισμα. Δεν το περίμεναν όλοι πώς και πώς. Αφήστε το. Θα το διαβάσω στο βιβλίο, δηλαδή, ή δεν θα το διαβάσω? Όχι, δεν θα το διαβάσετε. Αυτά είναι πίκρες, μεγάλες πίκρες που δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Δεν έχω να τα βάλω. Θα αφήσετε πράγματα απ' έξω. Βεβαίως, πολλά. Δεν θέλω να τα βάλω με κανέναν. Δεν θέλω να επιτεθώ με αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να βρίσω, ας πούμε, ένα συγγενή μου που, ας πούμε, δεν μου φέρθηκε καλά. Δεν θα φέρω σε δύσκολη θέση κανέναν. Εγώ πάω να κάνω, να διηγηθώ τη ζωή μου. Η ζωή μου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίς να έχει φτύνιες μέσα και μικρότητες. Οι κινήσεις σας δηλαδή ποτέ δεν έφεραν σε δύσκολη θέση τους άλλους? Οι δικές μου νομίζω πως όχι. Αν θα έγινε καμιά φορά, θα έγινε χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να το θέλω. Πρώτη φορά επαγγελματικά τραγουδήσατε πότε?
Θα την έχετε ακούσει τη μεγάλη μας τραγουδίστρια, την Μπελίντα, όπου είχε κάνει ένα κέντρο διασκεδάσεως στον Άλυμο, όπου ήταν, δεν ήταν κέντρο, ήταν ένα καράβι. Και πάνω στο καράβι, το κατάστρωμα, το είχαμε κάνει κέντρο διασκεδάσεως. Και εκεί πρώτα τραγούδησα. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρα μου, να περάσει όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα που σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Βρισκόμαστε στο καμαρίνι, στο Κανκάν. Είναι το καμαρίνι μου. 31, πόσα χρόνια, 72 πριν ήσασταν εδώ. Το 71. Εδώ λοιπόν γνωρίζετε μεγάλες δόξες. Αυτό το κέντρο έγινε γνωστό τότε, ας πούμε, εκείνη την εποχή, με μεγάλες δόξες, οπότε. Στράτος Διονυσίου. Με το Στράτο Διονυσίου. Όπου όμως, εγώ θέλω να μείνω αλλού. Ότι δεν ήταν απλώς η εμφάνισή σας εδώ. Ήταν αυτό που συνέβαινε γενικά όπου βρισκόσασταν. Πριν, σε θέατρο, Εραστές του Ονείρου, Ζωή Λάσκαρη. Λέω καλά. Ναι, ακριβώς. Και περιπολικά απ' έξω, έχω διαβάσει. Αυτή να σας παίρνω. Χρονιά. Αυτή τη χρονιά την ίδια, να σας παίρνουν από εκεί, να μεταφιέζεστε, να σας μεταφέρουν εδώ. Για να γλιτώσετε τους θαυμαστές και όλους όσους περίμεναν απ' έξω. Ναι, έτσι είναι. Και να φανταστείτε τώρα που μου το λέτε αυτό, σκέφτηκα και θυμήθηκα πόσα πράγματα και πόσο αντοχές μπορεί να έχει κανείς σε εκείνη την ηλικία. Είδατε τι είπατε, ότι έφευγα από το θέατρο, ερχόντουσαν και με παίρνανε και ερχόμουν μετά εδώ. Στο θέατρο ήμουν από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12.30, έκανα δύο παραστάσεις. Τότε ήταν δύο παραστάσεις κάθε μέρα. Και μετά ερχόμουν εδώ και τελείωνε στις 5 το πρωί. Και στις 5 το πρωί, ξέρετε τι έκανα? Δεν πήγαινα για ύπνο. Πήγαινα στο πλατό γιατί είχα γύρισμα. Γιατί έκανα και ταινίες τότε. Γύριζα και ταινίες. Και θα μου πείτε πότε κοιμόμουν. Δεν ξέρω. Ποτέ. Δεν κοιμόμουν. Κοιμόμουν να έτσι μες στα καμαρίνια. Τις κάποιες στιγμές, λίγη ώρα, που να φωτίσουν τα παιδιά από τη μια σκηνή στην άλλη. Στο πλατό. Έβρισκα, ας πούμε, μισή ώρα καιρό και έκανα το χέρι μου έτσι επάνω και στο. Και αντέχατε. Και αντέχα, ναι. Αυτό γινόταν χρόνια, αν δεν τα ξέχετε υπόψη, έτσι. Έκανα όλα αυτά μαζί. Έκανα κινηματογράφο, θέατρο, κέντρο, δίσκους, στούντιο, έγραφα τραγούδια, όλα αυτά τα πράγματα. Φεγγάρι στο κρεβάτι παίζει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου.